με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ο Μουσταφά Κιντσί συνεχίζει τις τοποθετήσεις του σε ανοιχτά θέματα στο Κυπριακό, θέτοντας ορίζοντα για τελικό ξεκαθάρισμα τον Απρίλιο. Στο θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας, αναφέρει σε συνέντευξή του στη Κουρία Daily News πως αναζητείται φόρμουλα, περιμένοντας παρέμβαση από τα Ηνωμένα Έθνη, και εμφανίζεται διαφοροποιημένος από την Τουρκία, που επιχειρεί ΕΣΑΗ παραμονή στρατού και εγγυήσεων στο νησί. Νομίζω ότι είναι η ώρα για τα Ηνωμένα Έθνη να ξεκινήσουν διπλωματία με τη μέθοδο το πήγαινε έλα. Πρέπει να διατηρηθεί το σύστημα εγγυήσεων και η αναθεώρηση του να γίνει σε 15 χρόνια, ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος για τους Τουρκοκύπριους να δοκιμάσουν τη λειτουργία του νέου ομοσπονδιακού συστήματος και να δουν αν πραγματικά ένας Τουρκοκύπριος μπορεί να γίνει πρόεδρος. Ο Μουσταφά Κιντσί περιγράφει και το καθεστώς όσο αφορά τις ισορροπίες με την παραμονή επίκου στο νησί, διατηρώντας την αναλογία που συμφώνησε με τον πρόεδρο 4-1. Κάναμε την ελληνοκυπριακή πλευρά να δεχτεί ότι ο καθένας ανεξάρτητα από την εθνικότητά του, που έχει την ταυτότητά του, θα πάρει την υπηκότητα της Ενωμένης Κύπρου. Ο αριθμός που δίνεται από το λεγόμενο Υπουργείο Εσωτερικού ήταν 220.000. Ενώ στο θέμα που προκαλεί έντονες ανησυχίες και αφορά την παράλογη απέτηση των Τούρκων για παραχώρηση των 4 βασικών ελευθεριών στους Τούρκους υπηκόους, ο Μουσταφά Κιντσί διαφοροποιείται και περιγράφει πως ο ίδιος προσεγγίζει το θέμα. Δεν μιλάμε για την ελεύθερη διακίνηση 80 εκατομμυρίων Τουρκών. Δεν είναι αυτό που ζητάει η Τουρκία. Αναζητούμε φόρμουλες για αυτούς που θα έρθουν στο νησί να κατοικήσουν και δεν θα είναι διαφορετικά από τα δικαιώματα των Ελλήνων που θα έρθουν να κατοικήσουν στο νησί. Ο Ακιντζή βλέπει μεταφορά φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας και ισχυρίζεται πως η τουρκική κυβέρνηση του ανέφερε πως δεν έχει καμία σχέση το δημοψήφισμα στην Τουρκία με το Κυπριακό. Για το άνοιγμα των φραγμάτων Δερίνιας και Απλικίου, ο Μουσταφά Κιντζή ζητά εντατικοποίηση εργασιών και περίπτει ευθύνες για την καθυστέρηση που παρατηρείται και στη δική μας πλευρά. Μίλησε ο κ. Άιντα λίγο πριν αναχωρήσει από την Τουρκία, δώσε το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει. Πάμε στην Αντάσα Ιωάννου για τις λεπτομέρειες. Στην Αντάσα, καλησπέρα σας ακόμα. Καλησπέρα, Λουκά, Νορβηγός αξιωματούχος.